Στον Ταβός της Ελβετίας, σε επίπεδο πρωθυπουργών, θα διεξαχθεί η επόμενη παρτίδα του διπλωματικού πόκερ για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ θα συναντηθούν στις 24 Ιανουαρίου στο πλαίσιο του ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ. Μια κοινά αποδεκτή σύνθετη ονομασία εναντί όλων διεκδικεί η Ελλάδα, όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πρόσφατη επίσκεψή του στα Σκόπια. Με σαφώς συνενετικούς τόνους, ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τάχθηκε υπέρ μιας λύσης αξιοπρεπούς προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών. Την αλλαγή στάσης της Σκοπιανής ηγεσίας σχολίασε ο Μαργαρίτης Χινάς. Ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος ήταν στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Γιούνκερ, φαίνεται να καταλαβαίνει κάτι που είναι μάλλον απλό και η Ευρώπη το έχει διατυπώσει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι στα Βαλκάνια δεν υπάρχει χώρος για εθνικισμούς, για πατριδοκαπηλεία, για αγάλματα, για αλυτρωτισμούς. Στο εσωτερικό μέτωπο, μετά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Θέλω να εξάρω την στάση της Εκκλησίας και στα θέματα αυτά, μια στάση η οποία έχει ως βασικό στόχο, χωρίς να αναμειγνύεται σε ζητήματα πολιτικής, να ευνοεί τη συνένεση. Σε έρευνα κοινής γνώμης της ΑΛΚΟ, το 63% των πολιτών θεωρεί ότι είναι προτιμότερο για την Ελλάδα να επιδιώξει μια κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων.